φάνης Γιώργος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας. Σήμερα εδώ λοιπόν. Ναι, σήμερα η Ένωση μας διοργάνωσε μια ημερίδα προς ενημέρωση των φορέων του νομού μας σχετικά με τη λειτουργία του αστυνομικού τμήματος Επιδαύρου για την οργάνωσή του και την επάδρωσή του με αστυνομική δύναμη, καθώς και για τις μεταστεγάσεις του αστυνομικού τμήματος Κρανιδίου και των αστυνομικών υπηρεσιών Άργους. Τι ζητάτε δηλαδή? Είναι σοβαρά τα ζητήματα, είναι σοβαρά και τα δύο τα ζητήματα. Ζητάμε την επάδρωση του νέου ιδρυθές τμήματος του Επιδαύρου με νέες οργανικές θέσεις εκτός των οργανικών θέσεων που αυτή τη στιγμή έχουμε στην Αργολίδα, διότι αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό θα αναγκαστεί το αστυνομικό τμήμα Επιδαύρου να επανδρωθεί με ιδία δυνάμεις, που αυτό σημαίνει πως όλες οι υπηρεσίες που είναι είτε Ναύλη, είτε Άργος, η Κρανίδη θα δώσουν ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσει το εν λόγω τμήμα. Και το κακό είναι πως θα χάσουμε δυνάμεις από τα υπάρχοντα αστυνομικά τμήματα και ίσως να μην μπορέσουμε να μαζέψουμε και το ανάλογο αριθμό ατόμων για να μπορέσει να λειτουργήσει και σωστά και το νέο τμήμα Επιδαύρου. Επίσης, έχουμε μεταστέγαση των αστυνομικών υπηρεσιών του Άργους, ο οποίος διαγωνισμός τρέχει και ελπίζουμε να βρεθεί καινούριο κτίριο. Καθώς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τώρα που έγινε αναδιάθρωση και κλείσει μια αστυνομική σταθμή, τα μισθώματα που πηγαίνανε στου αστυνομικού σταθμού, τα οποία ήταν κλειστά, να μεταφερθούν στον κωδικό του αστυνομικού τμήματος Κρανιδίου και να μπορέσουμε να μεταστεγάσουμε για το αστυνομικό τμήμα Κρανιδίου σε ένα κτίριο πιο καινούριο, ας πούμε, από αυτό που υπάρχει. Ζητούμε από τους φορείς του νομού να κάνουν τις δικές τους ενέργειες, γιατί εμείς ό,τι ενέργειες είναι να κάνουμε σαν Ένωση, τις έχουμε κάνει και θέλουμε από αυτούς να βγουν μπροστά ώστε να επισκεφτούν το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή το Υπουργείο μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Και εδώ η σύσκεψη αφορά το αστυνομικό τμήμα Επιδαύρου, που επιτέλους θα γίνει εκεί και είναι σημαντικό για τον τόπο. Ναι, να πούμε τώρα λοιπόν ότι είμαστε χαρούμενοι, έτσι, παρόλο τις γκρίνιες, τις διαμαρτυρίες και όλα αυτά, να πούμε και να χαρούμε και μια μέρα, έτσι, γιατί το περιμέναμε πολλά χρόνια. Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω κάνει δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, περίμενα να τελειώσει, να δρομολογηθεί. Τώρα πλέον μπορώ να πω και εγώ ότι δικαιώνεται ένας αγώνας πολλών ετών, όχι μόνο δικός μου, αλλά πολλών ανθρώπων που μέχρι τώρα παλεύαμε για το αστυνομικό τμήμα Επιδαύρου, είναι ήδη γεγονός και τώρα συζητάμε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επάνθρωση και η σωστή λειτουργία του. Είμαι χαρούμενος, θέλω να πω λοιπόν σε όλο τον κόσμο ότι η περιοχή μας θα είναι ασφαλής και επειδή η ασφάλεια μαζί με το κέντρο υγείας, τους δρόμους μας και όλα αυτά τις υποδομές είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός, έτσι και το περιμέναμε και το λέγαμε, σας το είχα πει και παλιά που είχατε έρθει και είχαμε συζητήσει, γιατί θυμάμαι πολλές φορές για αυτή τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω τίποτα άλλο, θέλω να βγει από εμάς μια θετική, έτσι, ενέργεια και η χαρά μας, η ικανοποίησή μας, γιατί πλέον όλοι μαζί παλεύουμε για να φτιάξουμε ένα στήσουμε σωστά το αστυνομικό τμήμα Επιδαύρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πληροφορίες που έχω λοιπόν για τη νέα υπηρεσία αυτή είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες οργανικές θέσεις για να μας δώσουν. Που σημαίνει τι? Σημαίνει, πιστεύω ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν γίνεται χωρίς ανθρώπους να λειτουργήσουμε μια υπηρεσία. Εάν μπούμε στη λογική αυτό που κάναμε μέχρι σήμερα, τι θέλουμε? Θέλουμε να ιδρύσουμε μια ομάδα βίας στο Άργος μας. Τι θα κάνουμε? Να πάρουμε δύο από την τροχεία, έναν από την ασφάλεια, άλλους δύο από το αστυνομικό τμήμα, να την ιδρύσαμε. Εάν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό, θα καταφέρουμε να μην λειτουργεί καμιά υπηρεσία. Θεωρώ λοιπόν ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει μια υπηρεσία επίπεδου τμήματος, θέλει το λιγότερο, και δεν το λέω εγώ, αυτό το λένε οι ειδικοί, θέλει το λιγότερο 24 με 26 άτομα. Αυτές τις θέσεις λοιπόν πρέπει να τις προκηρύξουμε, ώστε να ξεμπλοκάρουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αργολίδας και θέλουν να έρθουν εδώ. Το κάνω να το θέλω να λειτουργήσει 24 ώρες και να έχω πάλι έναν άνθρωπο στο περιπολικό? Δεν νομίζω ότι μου λέει τίποτα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την υποδομή. Η υποτεχνική υποδομά των Ναυπλίων και άλλους. Σε άθλια κατάσταση. Από 600.000 χιλιόμετρα το καθένα. Όπως τα λέει. Δεν φτάνουν το 2.000. Χρειάζεται κι άλλο έργο. Τουλάχιστον. Εγώ δεν λέω να λειτουργήσουμε τέλεια εμείς και όλες οι υπόλοιπες αστυνομικές διευθύνσεις να κλείσουν. Όχι, για όνομα του Θεού. Αλλά πώς θα λειτουργήσει, πώς θα μεταφέρει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος ένα ψυχασθενή στο ψυχιατρίο, ξέρω εγώ, στο Δαφνί, στο Δαφνί. Με τι όχημα θα το πάει? Δεν έχουμε οχήματα. Μήπως πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να τα εντάξουμε και αυτά στο ΕΣΠΑ, όπως παίρνουμε
Όπως πήραμε για την τροχαία. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μια επέκταση του προγράμματος και σε αυτό να πάρουμε μερικά οχήματα. Είναι δυνατόν στην επίδαυρο, στη βιτρίνα της διεύθυνσής μας, που είναι το αρχείο θέατρο, να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο που είναι 25 ετών. Οι μόνες δαπάνες που εκρίνονται έχουν να κάνουν με τα καύσιμα κρατητήριο. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει η κουβέρνηση, πώς θα γίνει η απολύμανση. Και 1000 άλλων ακόμα τι θα κάνουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχω να προτείνω κάτι και να πω κόψτε από εδώ, κόψτε από εκεί. Απλά να ψάξουμε να βρούμε μια λύση για το στεγαστικό πρόβλημα. Εάν το πετύχουμε αυτό, είναι ικανοποιητικό και θεωρώ ότι βρίσκουμε.